μια ζωή έσβησε προώρα στην άσφαλτο. Ο 22χρονος Κώστας Δημητρίου έχασε τη ζωή του σε ένα τραγικό τροχαίο, αφήνοντας πίσω τους γονείς και τον δίδυμο αδερφό του. Το θανατηφόρο σημειώθηκε χθες βράδυ γύρω στις 8, ενώ ο δόκιμος αστιφύλακας οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στην οδό Αγίου Γεναδίου στον Αρχάγγελο, σε μικρή απόσταση από το πατρικό του. Σύμφωνα μάλιστα με μαρτυρίες, ο νεαρός δεν φορούσε κράνος. Αυτή είναι η μοιραία μοτοσικλέτα με την οποία ο άτυχος 22χρονος έχασε τη ζωή του. Κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί από αυτήν και να χτυπήσει στο πεζοδρόμιο. Ο 22χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βυθισμένοι στο πένθος, οι φίλοι του άτυχου 22χρονου κάθονται στο σημείο που συνέβη το τραγικό δυστύχημα, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να συνειδητοποιήσουν το τι ακριβώς έγινε, αποχαιρετώντας τον φίλο τους. Σύμφωνα πάντως με τους περίοικους, πρόκειται για ένα δρόμο ιδιαίτερα επικίνδυνο, ο οποίος τύχησε τη ζωή σε πολλούς. Μένω τα τελευταία 40 χρόνια εδώ. Γίνονται δυστυχώς λόγω απότομης κούρβας πολύ συχνά ατυχήματα εδώ. Έχουν χαθεί αρκετές ζωές. Τα αυτοκίνητα όπως και οι μοτόρες τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Και εμείς είμαστε διπλά προσεκτικοί την ώρα που βγαίνουμε από το δικό μας προσωπικό πάρκινγκ. Όπως εξηγεί, οι κάτοικοι της περιοχής τα τελευταία 2 χρόνια έχουν επανειλημμένα απευθυνθεί στις αρχές με γραπτές επιστολές, ζητώντας να ληφθούν μέτρα. Να βάλουν κάμερες είτε στρογγυλό γυαλί για να μπορούν να βλέπουν και από τις δύο κατευθύνσεις, αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει μέχρι τώρα απολύτως τίποτα. Η είδηση του θανάτου του 22χρονου βύθισε σε θλίψη την οικογένεια της αστυνομίας. Εκ μέρους όλης της αστυνομίας, είμαστε και εμείς οικογένεια, εκφράζουμε τα ειλικρινά συλληπιτήρια. Δυστυχώς, ίσως ποτέ να μην μάθουμε ποτέ τι όνειρα είχε ο Κώστας. Και ο κάθε Κώστας. Με αφορμή το θάνατο του Κώστα, ο αρχηγός της αστυνομίας έστειλε προς όλους το δικό του μήνυμα. Προσέχετε! Να προσέχουμε όλοι μας. Είναι τραγικό. Σκεφτείτε ο κάθε ένας να είναι στο σπίτι μας αυτό που έγινε ψες και γίνεται καθημερινά. Αυτόν έχω να πω. Να προβληματιστούμε και να προσέχουμε.